Γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκι Land. Στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω πώς κουρδίζουμε το μπουζούκι. Για να κουρδίσουμε το μπουζούκι χρειαζόμαστε ένα κουρδιστήρι, το οποίο κουρδιστήρι μπορεί να είναι είτε μια συσκευή, είτε αυτό που θα χρησιμοποιήσω εγώ, το οποίο είναι μια εφαρμογή στο κινητό μου που ονομάζεται Pitch Lab. Είναι αυτό εδώ που βλέπετε, το γυρίζω και στα πλάγια να φαίνεται καλύτερα. Θα βάλω το κινητό εδώ, ώστε να μπορείτε να βλέπετε και εσείς. Και θα κουρδίσω ακριβώς οι νότες του μπουζουκιού, όπως έχουμε πει, είναι από κάτω προς τα πάνω. Ρε, λα, φα και ντο. Και θα κουρδίσουμε με το κουρδιστήρι μας. Ξεκινάμε από κάτω, κάτω την πρώτη χορδή. Βλέπετε, επειδή είναι καινούργιες χορδές, μόλις τις έβαλα, έχουν πέσει, είναι στον τοδίεση τώρα και πρέπει να σφίξουμε. Σφίγουμε μέχρι ότου να μας δείξει D4, δηλαδή Re4, και προσπαθούμε να πάμε τη βελόνα όσο γίνεται πιο κοντά στο κέντρο. Αυτό είναι. Θα κάνουμε το ίδιο και για την από πάνω χορδή. Αυτό είναι. Πάμε στην επόμενη χορδή, η οποία είναι η λα. Είναι λίγο χαμηλή, το βλέπετε. Ανεβάζω. Πήγα στην από κάτω χορδή τώρα. Την άλλη λα. Φέραμε και τη λα, την κουρδίσαμε. Τώρα πάμε στην τρίτη χορδή, η οποία είναι η φα. Πολύ προσοχή στη φα, γιατί είναι η χορδή που δέχεται την περισσότερη τάση και είναι πολύ πιθανό να μας κοπεί. Οπότε ανεβάζουμε πάρα πολύ σιγά και με προσοχή. Πάμε και για τη φα τη Μοργκάνα. Αυτή είναι φα 3, F3, ενώ η από κάτω της είναι F4. Κουρδίσαμε και αυτές και πάμε από πάνω τώρα στην ντο, την ψηλή ντο. Εδώ είμαστε. Πάμε τώρα και στη Μοργκάνα ντο. Φέρει στο περίπου το όργανο, γιατί οι χορδές είναι καινούργιες. Αν παίξω τώρα θα δείτε ότι επειδή υπάρχει μεγάλη διαφορά, είναι αρκετά ξεκούρδιστες και οι χορδές δεν έχουν πάρει τις τάσεις, δεν έχουν, πώς να το πω, δεν έχουν ξεχυλώσει, θα καταλάβετε ότι αν παίξω είναι ξεκούρδιστο πάλι το όργανο. Οπότε όταν το όργανο είναι φρέσκες οι χορδές, μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε αυτή τη διαδικασία 3, 4, μπορεί και 5 φορές. Οπότε εγώ θα την ξανακάνω να την ξαναδείτε. Ξεκινάμε πάλι από κάτω από τη ρε και ξανακάνουμε το ίδιο. Βλέπετε, έχει πέσει λιγάκι. Κουρδίσαμε αυτή, πάμε από πάνω. Κουρδίσαμε πάλι και αυτή. Πάμε στη λα. Εκεί. Πάμε στην από πάνω. Πάμε στη φα. Πάμε στην άλλη φα. Και εκεί. Ντο. Και ντο. Τώρα είμαι κουρδισμένος. Σε περίπτωση που το μπουζούκι αρχίζει να ξαναχάνει, τραβάμε λίγο τις χορδές προς τα επάνω, με τρόπο βέβαια, προσοχή να μην σπάσουμε τίποτα. Τις τραβάμε λίγο για να πάρουμε τα μπόσικα που λέμε και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Αυτός είναι ο τρόπος που κουρδίζεται το μπουζούκι.
Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.